Λοιπόν, είναι η εκπομπή «Αντισταθείτε», κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Μίμης. Είναι το μοναδικό ενημερωτικό ραδιόφωνο το οποίο ξεκινά από πολύ νωρίς την ενημέρωσή σας. Σήμερα, όπως έχουμε προειπεί, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον βουλευτή του νομού μας, τον κύριο Ανδρέα Πάτσι. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Μάρκου. Κώστα, καλώς ήρθες και εσύ. Καλημέρα. Κύριε βουλευτά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Πάτσι. Καλημέρα, Κώστα. Χθες είχαμε, κύριε βουλευτά, να ξεκινήσουμε αυτό την ψήφιση του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος και υπήρχε, έτσι θα έλεγα, και μια κόντρα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Αναφορικά, όλα αυτά ξεκίνησαν αναφορικά με το ξύλωμα της Βασιλικής Θάνου από τη θέση της στην Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας. Πείτε μας ένα ρεπορτάζ, κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Αυτό είναι προσχηματικό στην πραγματικότητα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και το είπε και ο Πρωθυπουργός. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι οι θέσεις οι οποίες αφορούν ανεξάρτητες αρχές, τα άτομα μάλλον που καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές, δεν θα πρέπει να έχουν καμία πολιτική επιρροή. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αρχής αυτής επέλεξε ένα καθαρά κομματικό πρόσωπο, άρα ήρθε σε μια αντίθεση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και αν θέλετε και με το σωστό όσο αφορά το πώς πρέπει να λειτουργεί μια ανεξάρτητη αρχή. Η Νέα Δημοκρατία διόρθωσε, όπως είχε προλαλήσει και πριν τις εκλογές και κατά το διορισμό της κυρίας Θάνου, αυτή την παραβατική, αν θέλετε, έτσι, μάλλον την παράτυπη πράξη. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε άκομψα, λανθασμένα, διότι προσπάθησε να υπερασπιστεί τις κομματικές του επιλογές. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, επειδή λειτουργούμε με βάση την νομιμότητα, το σωστό και με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποκαταστήσαμε αυτό το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη από την αρχή. Mm. Δεν είναι μια φωτογραφική διάταξη, όπως θέλουν να πούνε. Ότι είναι κομματική. Αποκατάσταση... Πιστεύουν ότι είναι μια κομματική η πρόσληψη ή, αν θέλετε, η στελέχωση του κράτους από στελέχη, τα οποία είναι κομματικά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε βουλευτά. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο μόνος που δεν δικαιούται και δεν νομοποιείται να μιλήσει για κομματικοποίηση του κρατικού μηχανισμού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να γνωρίζετε πώς, πόσοι και πού και με ποιο τρόπο διορίστηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση. Έτσι δεν χρειάζεται να φέρουμε ονόματα. Νομίζω η κοινωνία το γνωρίζει και ήταν και ένα από τους λόγους, ένας από τους πολλούς λόγους που τον καταδίκασε με τη λαϊκή εντολή στις 7 Ιουλίου. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμοι, ήμασταν έτοιμοι, το αποδεικνύουμε καθημερινά. Αποκαθιστούμε πράγματα τα οποία για μας ήταν θέματα αρχής, όπως το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως το θέμα του επιτουλικού κράτους, όπως το θέμα του ένφυα και των 120 δόσεων. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή και καλή αρχή και υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο, αλλά και δική μας ως βουλευτές, ως κυβερνητικοί βουλευτές, η επαναφορά στην κανονικότητα. Μάλιστα. Κύριε βουλευτά, να έρθουμε τώρα στα δικά μας θέματα. Είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, με το θέμα που έχει να κάνει με την υγεία και με αφορμή βέβαια τις δηλώσεις που κάνατε τόσο και σε εμάς εδώ στο ραδιόφωνο αλλά και σε μια τελευταία συνέντευξη που δώσατε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, όπου μιλήσατε για το νοσοκομείο και είπατε, το να είσαι σε ένα νοσοκομείο με τόσες πολλές ελλείψεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην έχεις κάνει καμία ενέργεια αγγίζει τα όρια της εγκληματικής πράξης. Και είναι βέβαια, είχαμε χθες και την απάντηση, αν θέλετε, του διοικητού του νοσοκομείου σε όλα αυτά τα οποία δημοσίευσε και το δικό σας το γραφείο αυτές τις ημέρες. Και ζητάω ο κύριος διοικητής, ο κύριος Παντελής Αλεξιάδης, να πέσουν λίγο οι τόνοι, γιατί οι υπερβολές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δεν βοηθούν κανέναν. Πού βρισκόμαστε, κύριε βουλευτά? Καταρχήν να σας πω το εξής. Είμαι ένας βουλευτής, ο οποίος δεν προτίθεμαι να κάνω ούτε συμβιβασμούς, ούτε παραχωρήσεις, ούτε να λιάνω τις γωνίες, αλλά ούτε και να κάνω υποχωρήσεις σε βασικές αρχές. Και προφανώς δεν προτίθεμαι να κάνω δημόσιες σχέσεις. Εμένα η δουλειά μου ως βουλευτή είναι να ασχολούμαι με τον τόπο μου, με τους συμπολίτες μου και πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρώ πρώτη προτεραιότητα να τα αναδεικνύω και να προσπαθώ να τα επιλύω. Ένα από τα πρώτα θέματα, και νομίζω αφορά όλους μας, είναι το θέμα της υγείας, διότι είναι το σημαντικότερο αγαθό για κάθε έναν από εμάς. Και μάλιστα τη δημόσια υγεία, επειδή πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι, δεν έχουν και τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Έγινα δέκτης από τη μέρα που εξελέγει βουλευτής, έγινα δέκτης πολλών παραπώνων όσο αφορά το θέμα του νοσοκομείου και αποφάσισα να κάνω μια επιτόπια επίσκεψη και εγώ ίδιος, προκειμένου να συνομιλήσω με νοσηλευτές, με νοσηλευόμενους, με το ιατρικό προσωπικό και να δω ο ίδιος την πραγματική εικόνα.
Διαπίστωσα πάρα πολλά, αναανέδειξα δύο βασικά θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν η έλλειψη του μηχανήματος του τεστ κοπόσεως, ένα μηχάνημα το οποίο δεν είναι στη λειτουργία, είναι χαλασμένο εδώ και 10 μήνες και ξέρετε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο αφορά την έγκαιρη διάγνωση της εμφανείας νόσου, έτσι, άρα η πρόγνωση είναι το καλύτερο μέσο θεραπείας. Ένα μηχάνημα λοιπόν που δεν υπάρχει και δυσκολεύει τη ζωή και των ιατρών οι οποίοι δεν μπορούν να παρέχουν τις σωστές υπηρεσίες. Και ένα επίσης δεύτερο από τα πολλά το οποίο ανέδειξα, το οποίο είναι άμεσης προτεραιότητας, είναι η έλλειψη αναισθησιολόγου. Κύριε Βουλευτά, επιτρέψτε μου. Κύριε Βουλευτά, μια επέμβαση χειρουργική από την πιο απλή ή μια επέμβαση ρουτίνας έως την πιο δύσκολη, η οποία δεν απαιτεί τον αναισθησιολόγο. Κύριε Βουλευτά, επιτρέψτε μου λίγο για το τεστ κοπόσεως. Ο κύριος διοικητής λέει από πότε το τεστ κοπόσεως είναι μηχάνημα ζωτικής σημασίας. Η πρόληψη που είπατε νωρίτερα έχει την απάντησή του σε αυτό. Και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, μόνο αυτό κύριε Βουλευτά. Να προσθέσω ότι εκτός από τους αναισθησιολόγους, πριν κάνουμε αυτή την συνέντευξη τη σημερινή, είχα ζητήσει από τους φίλους ακροατές να υποβάλουν και αυτοί ερωτήσεις σε εσάς για αυτά τα θέματα, για όλα τα θέματα, για ό,τι θέλουν. Και μου επισήμαναν ότι υπάρχει και ζήτημα εκτός από τους αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο Γρεβενών και με τους ακτινολόγους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι μόνο δύο. Και οι ακτινολόγοι, δηλαδή, και εκεί έχουμε θέμα. Και μικροβιολόγους και στην παιδιατρική υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ανέδειξα, γιατί ξέρετε, αυτά πρέπει να πάνε με προτεραιότητα, δεν μπορείς όλα μαζί. Ανέδειξα για μένα τα δύο πιο κέρια. Δεν μπορεί λοιπόν ο διοικητής ενός νοσοκομείου δεν μπορεί να ρωτάει τον βουλευτή για πότε ένα μηχάνημα ιατρικό, το οποίο αφορά την καρδιολογική μονάδα και τη σωστή λειτουργία του καρδιολογικού τμήματος και τους πολίτες, κατά πόσο είναι αναγκαίο ή δεν αναγκαίο. Καταρχήν ο διοικητής του νοσοκομείου έκανε, χαίρομαι που έγραψε μια επιστολή, μόνο που δεν θα έπρεπε να την απευθύνει προς εμένα, θα έπρεπε να την απευθύνει προς τους πολίτες στο Γρεβενό, απολογούμενος για την επιτετραετία θητεία του, για την οποία πληρώνεται, για να παρέχει συγκεκριμένο έργο και όχι να αξιολογεί ποιο μηχάνημα είναι προτεραιότητα, ποιο δεν είναι. Οφείλουμε να έχουμε τα πάντα σε πλήρη λειτουργία, ούτως ώστε να, από το πιο σημαντικό μέχρι το πιο ασήμαντο, ούτως ώστε να παρέχουμε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη και να δημιουργούμε το αίσθημα ασφάλειας σε όλους μας τους συμπολίτες. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν θα έπρεπε να απευθυνθούν στον ίδιο. Δεν έχει 4 χρόνια ο ίδιος. Ο ίδιος δεν έχει 4 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εννοείται τη θητεία. Όσο έχει, ακούστε κάτι. Όσο έχει, η δουλειά του ως διοικητής του νοσοκομείου είναι να λειτουργεί στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες, και δεν μπορεί κανένας μας να αξιολογεί και να φαντάζομαι και εσείς το αντιλαμβάνεστε, ποιο μηχάνημα είναι χρήσιμο και ποιο δεν είναι. Και στην τελική, να σας το πω διαφορετικά, δεν καταλαβαίνω γιατί ένα μηχάνημα το οποίο είναι συγκεκριμένης μονάδας κυβερνολογικής, επί 10 μήνες που είναι χαλασμένο, δεν γίνεται καμία ενέργεια. Και μάλιστα η ενέργεια έγινε λίγες μέρες μετά τις εκλογές ή πριν τις εκλογές, όπου έγινε το πρώτο ερώτημα αντικατάστασης του μηχανήματος. Η απορία μου λοιπόν είναι για ποιο λόγο επί 10 μήνες δεν ετίθεται το συγκεκριμένο ερώτημα και πώς είναι δυνατόν να αξιολογούμε ποιο μηχάνημα είναι χρήσιμο ή δεν είναι χρήσιμο όταν αφορά την υγεία των συμπολιτών μας. Εγώ ανέδειξα αυτά τα θέματα, υπάρχουν και άλλα θέματα, είμαι αποφασισμένος να τα επιλύσω. Εγώ, αγαπητοί, όπως σας είπα, δεν συμβιβάζομαι, ούτε κάνω δημόσιες σχέσεις, ούτε με αφορούν. Δεν έχω να απαντήσω στον διοικητή τίποτα. Ο διοικητής έχει μόνο να απολογηθεί και όχι προς εμένα, αλλά έχει να απολογηθεί προς τους πολίτες του νομού Γρεβενών για το έργο το οποίο επιτελεί. Και από εκεί και πέρα, εγώ θα βάλω τις προτεραιότητες μου, θα αναδείξω και όλα τα θέματα. Δείτε, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και προτεραιότητας και το έχω δηλώσει από την πρώτη μέρα. Μάλιστα. Κώστα, κάτι θέλω να ρωτήσει για αυτό. Κύριε διοικητή, κύριε Πάτση, πριν αναλάβει λοιπόν ο κύριος διοικητής στο νοσοκομείο Γρεβενών, οι θέσεις μονίμων ιατρών ήταν 33. Τώρα είναι 39. Και με τις προκηρύξεις που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθούν σύντομα, θα πάμε στους 44. Επίσης, έχουμε ορισμένες ειδικότητες, όπως στους καρδιολόγους, είναι πιο πολλοί γιατροί από το οργανόγραμμα. Από ό,τι λέει το οργανόγραμμα. Ναι. Και εγώ να θέλετε να μου πείτε με αυτό. Τι ρωτάς, Κώστα? Ναι, είναι αυτά, είναι από το περιβάλλον του κύριου Αλεξιάδη. Εγώ θα σας πω μια τελευταία κουβέντα για να το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι. Τώρα είναι οι προκηρύξεις, είναι οι γιατροί, είναι οι μονάδες. Διαπιστώθηκα 10 θέματα. Έβαλα δύο προτεραιότητες και οι ερωτήσεις είναι πάρα πολύ απλές, τις οποίες τις έθεσα και προς τον διοικητή, τις έθεσα και προς το Υπουργείο, τις έδω και προς τον κόσμο των Γρεβενών, ανάντια αυτών έχω αναλάβει την ευθύνη. Γιατί υπάρχει αμέλεια,
για ένα μηχάνημα που είναι διάγνωση καρδιολογικών παθήσεων ενδεχομένως που οδηγεί σε γρήγορη πρόληψη, έστω ας είναι μικρή σημασία, κατά το διοικητή για μένα είναι μείζονος σημασία, για ποιο λόγο θα πρέπει ο συμπολίτης μας είτε να μην κάνει τη διάγνωση αυτή και να δυσκολεύει τη ζωή του γιατρού, είτε θα πρέπει να πηγαίνει σε άλλη περιοχή, σε άλλο νοσοκομείο, είτε θα πρέπει να κατευθύνεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για να κάνει τη δουλειά του, πληρώνοντας από την τσέπη του. Και για ποιο λόγο δεν έγινε η επιστολή αυτή που έγινε στις αρμόδιες οικονομικές επιτροπές, οι οποίες έγινε πριν από λίγες μέρες, δεν έγινε από την πρώτη μέρα, ούτως ώστε το θέμα να είχε επιληθεί. Το δεύτερο θέμα σημαντικό, και σας το λέω και μακριά από όλους σας και από όλους μας και από τον οποιοδήποτε από εμάς και από τους συντοπίτες μας και από οποιοδήποτε τρίτο, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως έχει ένα ατύχημα, εάν χρειαστεί από μια απλή επέμβαση ρουτίνας μέχρι ένα σοβαρό ατύχημα το οποίο χρήζει άμεση χειρουργική επέμβαση και χρειάζεται αναισθησιολόγος, γιατί θα πρέπει να μην υπάρχει ο αναισθησιολόγος να μπορέσει να παράσχει την βοήθεια η οποία απαιτείται. Είναι απλά τα ερωτήματα. Οι απαντήσεις θα έπρεπε να είχαν δοθεί όχι από μένα, θα έπρεπε να είναι λελειμμένα. Εγώ ήρθα, διαπίστωσα το πρόβλημα, σας είπα, δεν κάνω δημόσιες σχέσεις και είναι άμεση προτεραιότητά μου και θα το επιλύσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το συντομότερο δυνατό, αν και δεν θα έπρεπε να ήταν να τον αναλάμβανα εγώ. Θα έπρεπε να είναι ήδη λελειμμένο. Εδώ και το σταματάμε. Μόνο ένα τελευταίο. Ζητάνε, επειδή έχω συνομιλήσει και με αρκετούς γιατρούς και εργαζόμενους, ζητάνε να υπάρχει ένας προγραμματισμός των θέσεων, κύριε Βουλευτά. Ένας προγραμματισμός των θέσεων, ένα το ζητούμενο για όλες τις θέσεις που είπαμε, και ακτινολόγους και αναισθησιολόγους. Και επίσης μου ζήτησαν επιτακτικά να συζητήσω μαζί σας το θέμα που έχει να κάνει με την συντήρηση του κτηρίου. Και μου μίλησαν για δάπεδα τα οποία είναι κακοσυντήρητα, δηλαδή μου πάνε... Βλέπετε, μου λέτε τώρα, μου μιλάτε σαν να είμαι διοικητής του νοσοκομείου. Ακριβώς, εκεί πρέπει να εστιάσετε. Εγώ σαν βουλευτής όταν δέχτηκα διαφόρων ειδών καταγγελίες, έχω μια αρχή. Επειδή ακούω πολλά, θέλω και ο ίδιος να διαπιστώνω και να συνομιλώ με όλο τον κόσμο. Είδα, συνομίλησα, διαπίστωσα και αναδεικνύω θέματα και επιλύω. Θέματα που σας είπα θα έπρεπε να ήταν λελειμμένα. Διότι το νοσοκομείο έχει διοίκηση, έχει διοικητή, πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι για να παράγουν συγκεκριμένο έργο, να προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα όμως, εφόσον εγώ διαπιστώνω κάποιες αδυναμίες, οφείλω να παρέμβω άμεσα προς πάσα κατεύθυνση. Υπάρχουν και άλλα θέματα του νοσοκομείου. Θέλω να πιστεύω ότι και ο διοικητής θα ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο και θα λυθούν το συντομότερο δυνατό. Θα μιλήσετε με τον κύριο Κικίλια. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ήδη έχω κάνει τις ενέργειες, έχω μιλήσει και με τον Υπουργό, έχω μιλήσει και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, είμαι σε επαφή και σας είπα πώς προτεραιοποίησα τα θέματα αυτά προκειμένου να δοθούν άμεσες λύσεις. Και σας είπα ένα απλό παράδειγμα, για να το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά, ότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο για 10 μήνες και το αίτημα από τη διοίκηση προς τις αρμόδιες οικονομικές επιτροπές πήγε προλίγων ημερών. Οπότε μην ρωτάτε τον βουλευτή για τέτοια θέματα, ρωτήστε για ποιο λόγο και αν αυτές οι πράξεις. Οι συγκεκριμένες, τις οποίες σας αναφέρω, και είναι γεγονότα, δεν είναι της φαντασίας μου, ούτε είναι υπερβολικές, δηλαδή το μηχάνημα είναι χαλασμένο τόσους μήνες, δεν είναι υπερβολή, είναι πραγματικό γεγονός. Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η αμέλεια. Και εσείς δώστε όποιο χαρακτηρισμό ή επίθετο θέλετε σε αυτές τις πράξεις. Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό. Κύριε Πάτση, αυτές τις διαπιστώσεις που κάνατε, θα φροντίσετε σύντομα να έρθουν γιατροί που αποσύρουν από ειδικότητες? Και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, κύριε Πάτση? Ακούστε κάτι, σας είπα, δεν είμαι ο διοικητής του νοσοκομείου. Εγώ επεμβαίνω να επιλύω άμεσα θέματα και να βοηθάω καταστάσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα του χρονοδιαγράμματος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ανέλαβα τη διοίκηση του νοσοκομείου. Έτσι, διαπίστωσα, ανέδειξα και θα πετύσω λύσεις. Από προσπάσα κατεύθυνση, είτε λέγεται ο διοικητής, είτε λέγεται ο υπουργός, είτε και εγώ δεν ξέρω ποιος λέγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, το αλλάζουμε τελείως το θέμα. Έχετε καταρχήν χρόνο? Γιατί μπήκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Όταν βάλαμε το mail του ΑΕΤΟΥ να στείλουν ερωτήσεις οι φίλοι ακροατές, έχουν μπει πάρα πολλά ερωτήματα. Θα το καθιερώσουμε τότε, Μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον να απαντάμε στους ακροατές. Να πάμε πριν μπω σε πιο ειδικά θέματα, να θυμίσω στους φίλους ακροατές, το Σάββατο που μας πέρασε, Κώστα, υπήρχε μια συνάντηση που ήσουν και εσύ παρών, ανάμεσα στον κύριο βουλευτή και στους εκπροσώπους της ομάδας του Πυρσού. Ναι. Για την ομάδα του Πυρσού, τι γίνεται, κύριε Πάτση, πού πάμε? Βλέπουμε ότι είναι επιτροπή. Καταρχήν, δεν ήταν εκπρόσωποι της ομάδας του Πυρσού, ήταν μόνο ένας άνθρωπος, διότι από ό,τι γνωρίζετε δεν έχει απομείνει κανένας στην ομάδα του Πυρσού. Πολύ σωστά. Εγώ θα σας κάνω μια μικρή ανάγνωση των δηλώσεων του κυρίου Ντοβατζίδη, όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο site. 7 Ιουνίου του 19 ζητάει η συνέλευση να παραχωρήσει την ομάδα. 18 Ιουνίου δηλώνει αμετάκλητη απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα και θέλει να την παραδώσει.
5 Ιουλίου δηλώνει ότι αποχωρεί και παράδο αποχωρήσεων ποδοσφαιριστών κτλ. 18 Ιουλίου, αυτά μιλάμε τώρα το τελευταίο 1,5 μήνα, έκτακτη Γενική Συνέλευση για παραχώρηση και ανάδειξη νέας ηγεσίας. Υπάρχει λοιπόν εδώ και 1,5 μήνα σοβαρότατο πρόβλημα, όπως φαίνεται και από τις ημερομηνίες και από τις δηλώσεις που κάνει ο κ. Δοβατζίδης. Ένας τραγέλαφος. Ναι. Έκανε μια τελευταία απόπειρα και προσπάθεια. Σε όλες αυτές εντωμεταξύ τις συνελεύσεις οι οποίες γίνανε ή τις δηλώσεις του, από ό,τι κατάλαβα και διαψεύστε με σε αυτό, κανένας δεν ανταποκρίθηκε και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση, έτσι εμένα προσωπικά, ούτε και η ΕΠΣ Γρεβενών, η οποία έχει την ευθύνη, αν θέλετε, και είναι και η ομπρέλα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ανταποκρίθηκε σε κανένα από αυτές τις εκκλήσεις, παρακλήσεις του Ντοβατζή. Τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση δική μου, από όσα έχω διαβάσει. Ή μήπως ο ίδιος μόνο ο πρόεδρος πήγαινε? Νομίζω μόνο ο πρόεδρος της ΕΠΣ πήγαινε. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε. Το θέμα, η δουλειά μας είναι, αγαπητέ μου φίλε, να δίνουμε λύσεις. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ο Πρισσός αποτελεί έμβλημα για τον νομό. Είναι ταυτισμένος με την ιστορία του νομού, ένα σωματείο το οποίο είναι και πρεσβευτής του νομού από το 1928. Πρισσός Γρεβενών, αν θέλετε, σε εμάς ή σε όσους είναι ποδοσφαιρόφιλοι, γενικά ασχολούνται με τα ποδοσφαιρικά και αθλητικά δρόμενα, γνωρίζουν τι σημαίνει Πρισσός. Στην τελευταία λοιπόν, όταν ενημερώθηκα για το πρόβλημα αυτό και έγινε η τελευταία πριν από λίγες μέρες, παρευρέθηκα, διότι είμαι άνθρωπος των δράσεων και των λύσεων και όχι, ξέρετε, των ανέξοδων υποσχέσεων ή λόγων. Τοποθετήθηκα, έδωσα ένα όραμα και μια προοπτική σε αυτό που λέγεται αθλητισμός στα Γρεβενά και ιδιαίτερα για τον Πρισσό. Κάλεσα και προσκάλεσα από τους παρευρισκομένους να σηκώσουν τις τύχες του Πρισσού για να δώσουν μια σανίδα σωτηρίας άμεσα στο σωματείο. Βρέθηκαν 4-5 άνθρωποι, ήταν περισσότεροι, αλλά 4-5 μπήκαν μπροστά. Άνθρωποι αξιόλογοι, ανιδιοτελείς, έντιμοι, όπως είναι ο Άντρας ο Κύρκος, ο Βολιαντόπουλος ο Αντώνης, ο Νίκος ο Σιαμίδης, ο Σάββας ο Χατζηγεωργίου και επαστώσει και άλλοι πολλοί, δεν θέλω κανένας να θίξω ή να υποτιμήσω κάποιον, ενδεχομένως ξεχνάω, οι οποίοι έλαβαν μια πρωτοβουλία άμεσης διάσωσης της ομάδας. Τους είδα, τους είπα ότι έχετε τη συμπαράσταση και την υποστήριξη του βουλευτή σε αυτή σας την προσπάθεια, ότι πρέπει να παραμείνει ζωντανό το σωματείο, και έχω εξηγήσει τους λόγους και στη δημόσια τοποθέτησή μου. Οι άνθρωποι βάλαν ένα άμεσο χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με την δήλωση της συμμετοχής της ομάδας στις διαδικασίες του πρωταθλήματος και του κυπέλου, τα δελτία των ποδοσφαιριστών, ό,τι απαιτεί μια οργάνωση ποδοσφαιρικού τμήματος και βεβαίως όσο οφείλουν, διότι πρέπει όλα να είναι νόμιμα και νομότυπα, να δουν αν υπάρχει αρχείο μελών, αν είναι το οικονομικά τακτοποιημένο, να εγγράψουν νέα μέλη στον ερασιτέχνη και να διηγηθούν όπως ορίζει ο νόμος, διότι γνωρίζουμε τους νόμους πάρα πολύ καλά, ανεξάρτητα μερικές φορές, μα κάποιοι θέλουν να τους ξεχνάνε, σε μια γενική συνέλευση όπου θα υπάρχουν τα μέλη, εγγεγραμμένα μέλη και οικονομικά τακτοποιημένα, και στη συνέχεια να αναδειχθεί το νέο διοικητικό συμβούλιο όπου θα τρέξει την ομάδα. Δυστυχώς ενημερώθηκα μετά από μία μισή μέρα, δεν πέρασε πάρα πολύ ώρα, πάρα πολύ χρόνο από αυτή την ιστορία, όπου ο κύριος Ντοβατζίδης ξαφνικά ανακάλυψε επενδυτές, ανακάλυψε ανθρώπους με πάρα πολλά λεφτά, οι οποίοι θέλουν να μπουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Και οι άνθρωποι που μπήκαν μπροστά σαν σανίδα σωτηρίας, σας λέω οι δηλώσεις του Βαζίδη, να μην τις επαναλάβω, πολλαπλές και καταγεγραμμένες, αποχωρώ, φεύγω, δεν υπάρχει κανένας και υπήρχε μια πλήρης αδιαφορία, τουλάχιστον κατά δήλωσή του μέχρι προχθές, άρχισε να παίζει ένα κρυφτούλι όσον αφορά δεν σας δίνω τα χαρτιά, δεν σας δίνω αυτό, δεν σας δίνω εκείνο, έχω άλλους, περιμένετε με, τώρα μιλάω με τον Τάδε, έχω ονόματα, πρόσωπα και πράγματα καταγεγραμμένα, θα τα πούμε εν ευθέτω χρόνο όταν έρθει η ώρα, ποιοι είναι όλοι αυτοί. Κατά δήλωση του Ντοβατζίδη, εν πάση περιπτώσει. Και οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αξιοπρεπείς και με ευπρέπεια, είπαν ότι δεν μπαίνουν σε τέτοιου είδους παζάρια, συναλλαγές του ενός ή του άλλου, και ευπρεπώς, όπως μπήκαν ευπρεπώς, αναλαμβάνοντας τον πάγο, αποχωρήσαν. Μου τηλεφώνησαν και μου το είπανε, εξέπρασα τη λύπη μου, τους ζήτησα έτσι ότι λυπάμαι που τους έβαλα και εγώ σε εισαγωγικά σε αυτή την περιπέτεια, και ευχόμαστε όλοι μια καλή τύχη στον κύριο Ντοβατζίδη και στους νέους επενδυτές οι οποίοι θα αναλάβουν την τύχη του Πρισσού. Μάλιστα, κύριε Πάτση, να τοποθετηθώ και εγώ, διότι όλα τα γνωρίζω πάρα πολύ γραφτά τα θέματα. Λοιπόν, πρώτον, κύριε Πάτση, ήταν μια σωστή τοποθέτηση από το φάνη του Γιανγκόζουγλου, έτσι. Ενός ανθρώπου, ενός αξιόλογου επιχειρηματία, ο οποίος θέλησε να λάβει ελευκό την ομάδα. Δεύτερον, επειδή γνωρίζουν τα πράγματα πάρα πολύ, όπως είπα και προηγουμένως, βλέπουμε τον κύριο Ντοβατζίδη εδώ και 4 χρόνια να ταλαιπωρεί την ομάδα, να ταλαιπωρεί το
ποδόσφαιρο του Ρωμού μας. Έτσι, ήξεις αφήξεις, είχαμε πέρσι τα γνωστά ότι θα αναλάβει τον Απόλλον Λάρισας, θα τον έρθει εδώ και βλέπουμε συνεχίζει αυτό ο τραγέλαφος. Κώστα, μου επιτρέπεις, επειδή ο Κώστας ο Ντοβατζίδης απουσιάζει και έτσι είναι το σωστό, καλά θα ήταν να μην αναφερόμαστε στη συνέχεια. Ρεπορτάζ... Θα έπρεπε να τον είχαμε και από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν σας μιλάω για ρεπορτάζ, εγώ σας μιλάω για τα πράγματα πώς είχαν. Σας είπα ότι 7 Ιουνίου, 12 Ιουνίου, 5 Ιουλίου, 18 Ιουλίου δηλώθηκε ο Ντοβατζίδη. Ξαφνικά λοιπόν όταν του ζητήθηκε από την προσωρινή διοικούσα επιτροπή, από τους ανθρώπους που μπήκανε μπροστά ανιδιοτελώς να βοηθήσουν την ομάδα, τι ξαφνικά ανατραπήκαν όλα μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες όσα δεν υπήρχαν, έτσι. Και βεβαίως οι άνθρωποι ευχήθηκαν καλή τύχη και συντάσσομαι και εγώ με την ευχή τους στον κύριο Ντοβατζίδη. Το θέμα νομίζω έχει κλείσει. Καλή τύχη να ευχηθούμε δηλαδή. Δεν αναλαμβάνω τίποτα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Σας ακούμε κύριε Μπάτση. Δεν αναλαμβάνω τίποτα. Είναι να υποστηρίζω δράσεις οι οποίες θεωρώ έντιμες, σοβαρές, ανιδιοτελείς και αξιοπρεπείς, έτσι, γιατί όλα για μένα παίζουν, έχουν ρόλο και σημασία. Αυτή μου κύριο Βαζίδης θέλει να το συνεχίσει και έχει τους ανθρώπους. Εμείς δεν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κανένα λόγο να επιμείνουν περισσότερο. Και καλά κάνανε. Ναι. Και νομίζω ότι δεν με απασχολεί από εκεί πέρα το θέμα. Ακούστε κάτι. Ναι, ναι. Εμένα απασχολεί ο νομός, τα αθλητικά σωματεία σε αριστεχνικό επίπεδο, όχι οι ιδιώτες που θέλουν να τα αναλάβουν μόνο. Αν κάποιος θέλει μόνο, θα έχει τα λεφτά να τα αναλάβει, να προχωρήσει, αυτό είναι δικαίωμά του, μπράβο του και συγχαρητήριά του. Δεν με αφορούν αυτές οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Εμένα με αφορά ο αθλητισμός γενικότερα, το αριστεχνικό ποδόσφαιρο, ο εθνικός αθλητισμός, η κοινωνία των Ρεβενών. Αυτή είναι η δουλειά μας βουλευτή, άρα στα επόμενα τα οποία θα γίνουν, δεν με απασχολεί καθόλου. Έτσι, για να το κλείσουμε το θέμα του Πυρσού. Κύριε Πάτση, μία τελευταία ερώτηση. Για τον Πυρσό. Εκτός Πυρσού όμως. Και εκτός νοσοκομείου Γερμανών. Αθλητική ερώτηση. Όχι, δεν είναι. Να είναι αθλητική. Να μείνουμε λίγο στα αθλητικά, κύριε Πάτση. Υπάρχει και η Αλφα. Έχουμε την ομάδα του Αστέρα, επειδή πιάσαμε τα αθλητικά τώρα. Η οποία ομάδα και αυτή αδυνατεί να προχωρήσει στη μεγάλη κατηγορία. Ακούστε κάτι. Δηλαδή, άμα τα πιάσουμε όλα τα αθλητικά, είναι ένα ζήτημα. Εγώ έδωσα ένα όραμα. Και είπα να χτίσουμε μαζί ένα όραμα, ώστε να υπάρχει ένα αθλητικό σωματείο, ο ερασιτέχνης Πυρσός, και από εκεί και πέρα να υπάρχουν όλα τα αθλητικά σωματεία με το έμβλημα του Πυρσού. Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες που καλά κάνουν και είναι αξιέπαινες και εγώ χαίρομαι να τις βλέπω. Έτσι. Ο Πρωτέας ανεβαίνει κατηγορία, πάει β' εθνική ο Πρωτέας. Το συγχαίρω, θα είμαι δίπλα του, θα πάω στο γήπεδο, θα τους χειροκροτήσω, αλλά αυτές είναι κάποιες, αν θέλετε, ιδιωτικές πρωτοβουλίες και καλά κάνουν και οι άνθρωποι. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και ασχολούνται. Mm-hmm. Δεν είμαι να λύσω όλα τα προβλήματα όλων των σωματείων. Σας είπα το όραμά μου, σας είπα τη φιλοσοφία μου και τη θέση μου, την εξέφρασα και δημόσια. Έτσι. Εάν στο μέλλον υπάρχει μια τέτοια διάθεση, βεβαίως από τους ανθρώπους και μου ζητήσουν να τοποθετηθώ, και βεβαίως θα το κάνω. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχω άλλη ανάμειξη με τα άλλα σωματεία. Όσο μπορούμε βοηθάμε ιδιωτικά και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Εγώ όμως θα ήθελα επίσης να σας πω κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε χθες και νομίζω αφορά το νομό μας, αλλά κυρίως το Δήμο της Δεσκάτης, αλλά είναι του νομού Γρεβενών. Όταν ζήτησα το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθώ για τα θέματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Δεσκάτης, ένα από τα βασικά θέματα που μου βάλανε είναι ότι εδώ και ένα χρόνο καθυστερεί η έγκριση της αιτήσεως του Δήμου και της ΕΔΙΛ για την παροχή φυσικού αερίου στο νομό. Mm-hmm. Ενεργοποιήθηκα συντασσόμενος με τον Τάκη τον Καλαστέριο, τον Δήμαρχο, ο οποίος είχε κάνει ένα μεγάλο αγώνα για αυτή την ιστορία, απλά είχε κολλήσει εδώ και ένα χρόνο υπόθεση. Συμμετείχε σε όλα αυτά και ο Γιώργος ο Κασαπίδης, ο νεεκλεγής περιφερειάρχης. Από κοινού λοιπόν βάλαμε μια προτεραιότητα, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο την είχε εκφράσει σε μένα και μου το είχε σε εισαγωγικά αναθέσει για να βοηθήσω. Εχθές λοιπόν εκρήθηκε η παροχή φυσικού αερίου στο Δήμο Δεσκάτης, το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα από την εταιρεία ΕΔΙΛ σε συνέργεια με το Δήμο Δεσκάτης, άρα είναι ο μοναδικός Δήμος στη Δυτική Μακεδονία που θα έχει. Θα είναι η πρώτη πόλη, κύριε Βουλευτά, θα είναι η πρώτη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Ελλάδας που θα χρησιμοποιεί αυτό. Ακούστε όμως και να το σημειώσετε, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο το έθεσε θέμα στο βουλευτή, ζήτησε τη σύμπραξη και τη βοήθεια του βουλευτή, ενεργοποιήθηκα ο ίδιος προσωπικά υποστηρίζοντας το Δημοτικό Συμβούλιο και τον νυν Δήμαρχο αλλά και τον εκλεγέντα, συμμετείχε σε όλο αυτό και ο Γιώργος ο Κασαπίδης, λύσαμε το πρόβλημα. Μάλιστα. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της ΡΑΕ εχθές η αίτηση του Δήμου Δεσκάτης, θα γίνει μια μεγάλη έτσι πανηγυρική εκδήλωση όποτε αποφασίσει ο Δήμος Δεσκάτης και άμεσα θα ξεκινήσουν τα έργα ούτως ώστε στο σύντομο χρονικό διάστημα ο Δήμος Δεσκάτης να έχει φυσικό αέριο και νομίζω είναι μια μεγάλη επιτυχία όλων μας και του βουλευτή και του δημάρχου και του περιφερειάρχη οι οποίοι δώσαμε έναν αγώνα συνεπικουρώντας τον πολυετή
του Δημάρχου, ώστε ένα από τα βασικά αιτήματα του Δήμου, είναι πάρα πολλά, αλλά ένα από τα βασικά που έχει τεθεί, να λυθεί σε λιγότερο από 30 μέρες. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Πάτση, υπάρχει καμιά εξέλιξη με το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας? Όχι, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Είναι ένα θέμα και αυτό μας απασχολεί στα πλαίσια της ανάπτυξης του νόμου. Κοιτάξτε, και δεν είναι, ειδικά το θέμα της Βασιλίτσας είναι λίγο σύνθετο το θέμα, διότι έχει πάρα πολλές άλλες παραμέτρους οι οποίες πρέπει να εξεταστούν. Έτσι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, παράδειγμα τα καταλήματα. Εγώ έχω γίνει αντέκτης πολλών, υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θέλουν να πραγματοποιηθούν στα Γρεβενά και οι οποίες, φανταστείτε ότι μου ήρθε από το εξωτερικό μια δικηγόρος η οποία είναι να φέρει από το εξωτερικό 150 παιδάκια από διάφορες χώρες του εξωτερικού για να κάνουν εκπαιδευτικό τουρισμό στα Γρεβενά και το αίτημά της προς το βουλευτή είναι να βοηθήσετε με να βρω ξενοδοχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, το χιονοδρομικό δεν είναι από μόνο του η Βασιλίτσα, έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Βεβαίως συζητάμε με τους αρμόδιους φορείς, συζητάμε με τους τοπικούς προέδρους, με τις τοπικές κοινότητες, με τον κόσμο και βεβαίως θα δρομολογηθούν όλα αυτά σιγά σιγά. Κύριε Βουλευτά, θα φύγουν οι μετανάστες δηλαδή από τα ξενοδοχεία με το που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, θα φύγουν από τα ξενοδοχεία? Δεν θέλετε εσείς προσωπικά να ενισχύσουν με την παραμονή τους κάποιους ξενοδόχους οι οποίοι πραγματικά είχαν ένα σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης, θα έλεγα. Το θέμα, αγαπητέ Χρήστο, δεν είναι τι θέλω εγώ, δεν θέλω εγώ. Το θέμα είναι τι θέλει η κοινωνία, τι απαιτεί ο νομός Γρεβενών, ποια είναι η προοπτική του νομού και μέσα στην προοπτική του νομού αυτή τι πρέπει να γίνει, τι δεν πρέπει να γίνει. Είπα και προηγουμένως ότι είμαι σε συνεννόηση και σε συζητήσεις με φορείς, με τοπικές κοινότητες, να φτιάξουμε έναν οδικό χάρτη, τουριστικό χάρτη του νομού Γρεβενών. Εγώ σας βάζω κάποια θέματα, δεν είναι σημασία τι θέλω ή τι δεν θέλω, δεν είναι αυτό το ζητούμενο μάλλον. Έτσι. Δεν είναι θέμα προσωπικό, ο βουλευτής λειτουργεί με προσωπική ατζέντα, η ατζέντα του είναι ο νομός. Εάν ο νομός θέλει κάτι, ο βουλευτής θα συνταχθεί με αυτό. Εάν δεν θέλει, πάλι με αυτό θα συνταχθεί ο βουλευτής. Αυτό πώς το ξέρετε τι θέλει ο νομός, ποια είναι η άποψη, πώς κάνετε κάποια δημοσιογραφία? Μιλάμε φορείς. Μιλάω πάντα με θεσμικούς. Με τους ξενοδόχους μιλήσατε? Μισό λεπτό. Ξενοδόχοι είναι ένας φορέας, αλλά είναι ιδιωτικής φύσεως. Οι τοπικές κοινότητες εκπροσωπούν την περιοχή. Δεν μπερδεύετε. Ναι. Και τι σας έχουν πει? Άλλο ιδιώτης, ακούστε κάτι. Άλλο ιδιώτης. Και άλλο, εγώ έχω να ξενοδοχείο σε μια περιοχή με 5.000 ανθρώπους. Παράδειγμα σας λέω. Ναι. Με μονάδα. Εγώ έχω μια ιδιωτική επιχείρηση και υπάρχουν και 5.000 άτομα της τοπικής κοινωνίας. Εγώ συντάσσομαι και οφείλω να σταθώ, γιατί είμαι βουλευτής του νομού, με τα άτομα της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο θέλουν θα το συζητάμε. Και από εκεί και πέρα θα το δρομολογήσουμε. Άρα σας είπα και σας ένα παράδειγμα το οποίο. Μου είπατε για τα σημαντικό. Παιδιά που θα έρθουν, τα προτίθεται δεν να έρθουν. Δεν θα έρθουν, κύριε Μίμη, δεν θα έρθουν. Δεν θα χαθεί ένα έσοδο. Ακούστε κάτι. Δεν θα έρθουν 150 παιδάκια από ευρωπαϊκές χώρες να μείνουν και να κάνουν μια εκπαιδευτική εκδρομή στα Γρεβενά. Είναι ότι θα μεταφέρουν έξω ότι εκεί παιδιά είναι, δεν μπορείτε να πάρετε γιατί έχουν πρόβλημα. Ξέρω, πρέπει να χτιστούν 30 ξενοδοχεία ακόμα. Πρέπει αυτό, πρέπει εκείνο, δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν και αφορούν τον νομό. Και γι' αυτό συζητάω και με τους φορείς του νομού. Και δεν σας λέω μόνο ότι δεν θα έρθουν 150 παιδάκια, δεν έρχονται. Εντάξει, ας μην έρθουνε. Όταν λοιπόν αυτοί θα μεταφέρουν στο εξωτερικό, γιατί δεν πήγατε στα Γρεβενά, αφού ήταν ο πρώτος τόπος επιλογής σας, θα μεταφέρουν ένα πρόβλημα προς τα έξω. Άρα αυτό σημαίνει ότι άλλοι 10 ενδεχομένως που θα ήθελαν να έρθουν, άλλοι φορείς, σε εκπαιδευτικές, τουριστικές εκδρομές και οτιδήποτε άλλο, δεν θα βάλουν τα Γρεβενά σαν προτεραιότητα. Αν αυτό δεν αφορά την κοινωνία, κύριε Μίμη, τι να σας πω. Είναι το θέμα ο ένας. Μην μπερδεύεστε ότι δεν θα γίνει μια εκδρομή. Είναι το τι μήνυμα μεταφέρεται στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό. Ότι τα Γρεβενά για συγκεκριμένους λόγους δεν θα μπαίνουν στην προτεραιότητα των επισκέψεων ανθρώπων για συγκεκριμένους λόγους. Η κοινωνία λοιπόν οφείλεται να το αντιμετωπίσει, να το συζητήσει, να το θέσει στο βουλευτή της. Και ο βουλευτής γνωρίζει άριστα από εκεί και πέρα το τι πρέπει να πράξει. Εγώ είμαι με όλους, κύριε Μίμη. Οι μετανάστες θα φύγουν, κύριε Βουλευτά, μόλις ολοκληρωθούν κάποια προγράμματα, ή σκέπτεστε να έρθουν κι άλλοι? Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και η αλήθεια είναι, μου έχουν μεταφέρει ότι υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα που παρακαλάνε να έχουν μετανάστες. Και από τη στιγμή που εμείς ήδη τους έχουμε, μου μετέφεραν το εξής: γιατί να τους διώξουμε? Έτσι ακριβώς ήταν το ερώτημα. Ποιοι μετέφεραν αυτό, κύριε Μίμη? Επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι. Μα πόσοι είναι στο σύνολο? Πόσοι μετανάστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ? Όχι. Πόσο αφορά το θέμα αυτό, κύριε Μίμη? 15 ξενοδόχους, 20, δεν ξέρω πόσοι. Εγώ σας είπα προηγουμένως.
Mm-hmm. Εμένα με αφορά ο νομός. Εμένα με αφορά οι κάτοικοι του νομού, mm-hmm. ο απλός κόσμος και η προοπτική του νομού. Μάλιστα. Δεν με αφορούν μεμονωμένα συμφέροντα. Εάν η κοινωνία των Γρεβενών θέλει αυτό το πράγμα, είμαι μαζί της. Mm-hmm. Αλλά εμένα με αφορά τι θέλει ο νομός. Δεν με αφορούν, ούτε εκπροσωπώ μεμονωμένα συμφέροντα εγώ προσωπικά. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι στο νομό οι οποίοι και τα εκπροσωπούν και τα διακινούν. Αλλά θα μιλήσουμε με ονόματα όταν έρθει η ώρα. Μάλιστα. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς. Εμένα με ενδιαφέρει ο νομός. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα νομός, η ανάπτυξη, η ευμάρεια και η ευημερία του νομού. Εάν λοιπόν είναι για τα συμφέροντα του Πάτση και του Μίμη ένας νομός να καταδικαστεί, πιστέψτε με, θα είμαι όχι απέναντι, θα είμαι μαχητικά απέναντι. Εάν ο νομός θέλει κάτι τέτοιο, θα το υπερασπιστώ. Εγώ εκπροσωπώ, είμαι βουλευτής του νομού και εκπροσωπώ τους κατοίκους του νομού και τα συμφέροντά τους και την προοπτική του νομού. Να σας πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κύριε Βουλευτά. Όπου θέλετε, πηγαίνετε. Στις εργατικές κατοικίες είναι ένα ερώτημα. Βεβαίως είναι το πρώτο θέμα από το Σεπτεμβρίου. Το πρώτο, σας διαβεβαιώ. Είναι μια ερώτηση μιας φίλης, ακροάτριας. Είναι γνώστη του θέματος. Έχω κάνει συνάντηση ήδη με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Μου έχει εξηγήσει όλη την ιστορία. Μου έχει εξηγήσει για ποιο λόγο, ενώ υπήρχε έγκριση από τον ΟΑΕΔ πριν από αρκετά χρόνια, τι μεσολάβησε και τελικά δεν δόθηκαν. Είμαι γνώστης όλου του θέματος, σας διαβεβαιώ. Και είναι το επόμενο θέμα, αρχές Σεπτεμβρίου, αφού έχω το θέμα της ξυλίας τις επόμενες μέρες, που επίσης το αντιμετωπίζουμε με πολύ σοβαρότητα και να δούμε τις ευθύνες καθενός εξ ημών, γιατί ξέρετε και τα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν τα δημοτικά δάση που είναι αρμοδιότητας του Δήμου και οι δασικές εκτάσεις που είναι αρμοδιότητας αρχείου. Ξέρετε γιατί υπάρχει καθένας εδώ πετάει το μπαλάκι αλλού. Υπάρχουν το θέμα των φτωχών ανθρώπων και των αδύναμων οι οποίοι μπορεί να στερηθούν τις θέρμανσής τους, που εδώ θα είμαι δίπλα τους και παρόν σε αυτό. Και ένα θέμα που άμεσα ήδη ενημερώνομαι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είμαι σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρω την καλύτερη δυνατή και πιο άμεση λύση. Mm-hmm. Και βέβαια το επόμενο θέμα του Σεπτεμβρίου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα είναι το θέμα των εργατικών κατοικιών. Και αφού το γνωρίζετε, είναι ένα θέμα πάντως από το 2003. Κύριε Βουλευτά, μιλάμε για 80 δικαιούχους κατοικιών, για 80 άτομα, για 80 οικογένειες, οι οποίες είναι όμοιροι στην κυριολεξία. Θα σας πω και κάτι. Το θέμα πήγε κάποια στιγμή να λυθεί και συμφώνησαν και αρμόδιες υπηρεσίες. Και σας βάλω και ένα quiz. Γιατί δεν λύθηκε? Εγώ ξέρω. Και ξέρουν και πολλοί στα Γρεβενά. Αλλά θα τα πούμε ελεύθερο τον χρόνο. Πρώτα να λυθεί το πρόβλημα και μετά να κάνουμε τα υπόλοιπα. Σας είπα. Δεν συμβιβάζομαι, δεν υποχωρώ, δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Πάνω απ' όλα ο νομός και οι συμπολίτες μου. Είναι το επόμενο θέμα λοιπόν του Σεπτεμβρίου, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Γι' αυτό σας πρόλαβα κιόλας. Έχω κάνει ήδη τις συζητήσεις, σας λέω, με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου. Mm-hmm. Από κοινού με τον πρόεδρο και τους φορείς θα κοιτάξουμε για την άμεση επίλυση του. Που θα έπρεπε να είχε ήδη λυθεί και ήταν κοντά στη λύση του, αλλά κάποιοι το σταμάτησαν. Μάλιστα. Για συγκεκριμένους λόγους. Για συμφέροντα πάλι, κύριε Μίμη. Δυστυχώς. Όχι, είναι, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε για μαντεπώνυμα, γιατί εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι, σας είπα ούτε να συμβιβάζομαι. Αλλά δεν είναι σπαρούς στιγμής. Πρώτα να λυθεί το πρόβλημα και μετά θα τα πούμε έτσι μεταξύ τυρού και αχλαδιού που λένε. Την τελευταία φορά, στην τελευταία κουβέντα που κάναμε, κύριε Βουλευτά, με το που αναλάβατε τα καθήκοντά σας, αναφερθήκαμε και στο θέμα των σφαγείων που είπατε το μάθατε χωρίς να έρθει κάποιος επίσημα να σας ενημερώσει. Προχθές μου τέθηκε και αυτό. Βλέπετε ότι κάνω αλλεπάλληλες συσκέψεις με όλους τους φορείς, προκειμένου να μεταφέρω, να βλέπω τα θέματα μετά, να τα επεξεργάζομαι, να τα μελετώ με τους συνεργάτες μου και να τα μεταφέρω. Ενημερώθηκα και για το θέμα αυτό. Έχει αρκετές δυσκολίες. Αρκετές δυσκολίες. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τίποτα για το συγκεκριμένο θέμα. Περισσότερο. Το γνωρίζω όμως το θέμα αρκετά καλά. Και μου το έδεσε και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Εκεί δηλαδή υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Όχι. Όχι, σας είπα, γιατί είναι λίγο περίπλοκο το θέμα αυτό. Και έχει να κάνει όσον αφορά με τις εγκαταστάσεις του, με την παλαιότητα των εγκαταστάσεων, έχει να κάνει με το νομικό καθεστώς, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα έργο το οποίο άμεσα μπορούμε να πούμε το δρομολογούμε. Πρέπει ακόμα να δω πάρα πολλά θέματα και με τους εμπλεκόμενους φορείς και με τον συνεταιρισμό, αλλά και με τους αρμόδιους. Και ένα τελευταίο. Οπότε δεν μπορώ να σας δώσω αυτό το διάγραμμα. Και ένα τελευταίο, κύριε Βουλευτά, Ε65, έχουμε κάποια εξέλιξη, είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε? Όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Προσέξτε, βλέπετε ένα οριμαγδό προβλημάτων και θεμάτων. Και πατώματα και αστεροσκοπείο και μουσείο. Το αστεροσκοπείο το παρακολουθώ. Έχω συνταχθεί με τους ανθρώπους που
ήδη έχουν σε εξέλιξη όλο αυτό το σχεδιασμό και θα επιδιώξουμε να γίνει, νομίζω έχει μπει το νερό στα βλάκια και είμαι άμεσο συμπαραστάτη. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Οικονόμου, έχω μιλήσει και με άλλους, και με τον κύριο Σαφαρίκα και με άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, το παρακολουθώ το θέμα. Είναι το νερό στα βλάκια. Και τα πατώματα, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί καθόλου για την έκταση αυτή που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη μας, που το ήταν αδοθή από το σεισμό. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, επειδή και εγώ ταξινομώ τις προτεραιότητες που πρέπει να βάλω για τον νομό, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα θέματα και κατακλείζομαι καθημερινά. Σας είπα την προτεραιοποίηση και μάλιστα σας έδωσα το χρονοδιάγραμμα. Οι εργατικές κατοικίες είναι το πρώτο θέμα της πρώτης εβδομάδας Σεπτεμβρίου. Το επόμενο θέμα, όχι το πρώτο θέμα, το επόμενο θέμα μας. Και ένα τελευταίο είναι ερώτηση φίλου ακροατή από το διαδίκτυο. Επειδή με τον Κλεισθένη 2 θα γίνουν αλλαγές πολλές σε όλες τις περιφέρειες, μήπως θα είναι η ευκαιρία να μεταφερθούμε σε άλλη περιφέρεια, Θεσσαλία ή Ηπείρου, ή θα μείνουμε θεατές σε αυτή την περιφέρεια περιμένοντας την αδιαφορία τους για τον νομό, λέει ένας φίλος, είναι ο Δημήτρης. Ο νομός διαβεβαίωσε το φίλο μας ότι ο νομός θα αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή. Τελειώσαν αυτά. Και το ότι η Μαρία Αντωνίου εδώ, η πρώην βουλευτής της Καστοριάς, φίλη μας γνωστή. Αγαπητή Μαρία Αντωνίου, θα συνεργαστούμε για θέματα του νομού. Επικεφαλής, ήδη μίλησα μαζί της εχθές. Θα τη συναντήσω στο τέλος του μήνα, προκειμένου να δούμε και τη δική της συνδρομή. Κοιτάξτε, θα ενεργοποιήσουμε όλους τις δυνάμεις και τον υπουργό μας, τον κύριο Καράβλου, με τον οποίο έχω άριστη σχέση και επικοινωνία, και με τη Μαρία την Αντωνίου. Έχω θέσει ήδη, αν θέλετε, ένα γενικό περίγραμμα. Θα γίνουν πιο εξειδικευμένα. Θα είναι κοντά μας και εμείς θα τους πιέζουμε συνέχεια προκειμένου αυτό που λέει ο φίλος μας να μην γίνει πραγματικότητα, αλλά τουναντίον να αναδειχθεί ο νομός μας σε πρωταγωνιστή της περιοχής. Να πω εγώ στους φίλους ακροατές, αν δεν το γνωρίζουν, η κυρία Μαρία Αντωνίου έχει τοποθετηθεί επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ, να έχετε μια καλή μέρα όλοι σας. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλευτά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.